Εμείς, Νίκο, οι άντρες δεν μπορούμε να καταλάβουμε το 10% από αυτό που περνάνε οι γυναίκες. Οπότε. Όχι, εγώ την καταλαβαίνω γιατί έχω βρεθεί σε αντίστοιχη θέση. Δηλαδή, μια εγκυμοσύνη που κι εγώ έχασα το μωρό ήταν ήδη γνωστή γιατί ήμουν στον 5ο μήνα. Και τότε υπάρχει αυτή η δύσκολη στιγμή που όλοι γνωρίζουν και που μοιράζεσαι ότι δεν ισχύει πια. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν από τις πιο συγκινητικές περιόδους της ζωής μου. Δηλαδή, είναι αυτό, υπάρχει από τη μία το ότι το γνωρίζουν όλοι, από την άλλη όμως υπάρχει μια τεράστια αγκαλιά. Ναι. Όταν είσαι σε αυτή τη θέση κάνεις, που σε γνωρίζει ο κόσμος. Να αγκαλιαστείς, να ανακουφιστείς. Όχι, να και καταλαβαίνεις και πόσο πολύ αφορά αυτό τον κόσμο, πόσο πολλές γυναίκες αφορά. Εγώ εκείνη την περίοδο έκλαψα με πάρα πολλές γυναίκες αγκαλιά που δεν ήξερα. Όταν ο Παύλος το ξέρει το σκηνικό, όταν ερχόμουν από Θεσσαλονίκη, γιατί στη Θεσσαλονίκη συνέβη και ήμουνα, μόλις είχε συμβεί και ήμουνα στο αεροπλάνο και ήμουνα σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αλλά το είχαμε ανακοινώσει. Μόλις μπήκαμε στο αεροπλάνο και έκατσα, γονάτισε μπροστά μου η Ιεροσυνοδός και άρχισε να κλαίει την αγκαλιά μου και να. Τώρα το λέω και συγκινούμε. Και να κλαίω κι εγώ μαζί της. Θέλω να πω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη μοιράζεσαι τελικά. Γιατί αυτό που λέει ο Νίκος, βλέπεις ότι αυτός ο πόνος όταν μοιράζεται σπάει. Σπάει, ναι. Πονάει λιγότερο όταν έχεις κι άλλους. Αντιμετωπίζεται πιο εύκολα. Ναι, αντιμετωπίζεται πιο εύκολα. Και μπράβο της που το κάνει έτσι και με χιούμορ. Αυτό που λες, ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα, φυσικά εννοείται, αλλά η απώλεια είναι πάντα έτσι απώλεια. Είναι, γι' αυτό είναι κάτι που θέλω να το συζητήσει. Γιατί είναι και αυτό με τις ορμόνες που συζητούσαμε, ότι σε εκείνη την περίοδο είναι και όλα. Χαίρομαι πραγματικά που γνωρίζω και είναι φίλη μου και έτσι εύχομαι τα καλύτερα.